Γεια σας μαθητές μου, είμαι ο καθηγητής Δίξον και σας καλωσορίζω σε ακόμα ένα ακόμα πιο εκρηκτικό μάθημα. Everybody, everybody, Snuffy Big Bird, come see what Elmo did. What have you done, Elmo? Well, Elmo wrote his own song. Really? What's it called? Elmo's song. Oh, clever title. Yeah, I wish I'd thought of that. Well, do Snuffy and Big Bird want to hear it? Oh, sure. Okay. What the f- Σήμερα θα σας εξηγήσω ότι η οικονομική κρίση είναι ένα μεγάλο πάρτι. Ανεβαίνουμε όλοι σε ένα πλοίο και πάμε εκείνου όπου μας οδηγήσει. Αγαπητοί μου, όταν κάνετε πάρτι, φροντίστε ώστε να έχετε λίστα καλεσμένων. Διότι όταν έρχονται πολλοί στο πάρτι και κυρίως όταν είναι πάνω σε καράβι, δούμε το αποτέλεσμα. Μα αφού ξέρετε, Λεωνάρντο Ντικάπριο και πάρτι επάνω σε πλοίο δεν γίνεται. Τι θέλατε και τον καλέσατε τον Κατέμι. Εξάλλου εμένα δεν μ' αρέσανε ποτέ τα πάρτι σε πλοία. Πάρτι με πολύ κόσμο μόνο σε κοσμικό κέντρο πρέπει να κάνετε. Διότι εκεί τουλάχιστον και το έδαφος είναι σίγουρο, αλλά κάπου την άλλη όμως έχεις όμως χώρο άπλητο να κάνεις τις φωτιές σου, τα μπαλόνια σου, τα ωραία σου πράγματα. Τώρα πάρτε εδώ ένα δείγμα πάρτι. Αυτό είναι που λένε πάρτι. Εδώ μιλάμε πήρε η πίστα φωτιά. Ίσως η κοπελίτσα εδώ ήταν μικρή για να πιει καυτερά ποτά. Το θέμα είναι όμως να μην καλείς στο πάρτι σου γκαντέμιδες σαν τον Λεωνάρντο Ντικάπριο και χολιγουντιανούς του τέτοιου στυλ. Αλλά ένα σωστό πάρτι για να γίνει θέλει να καλέσεις σούπερ ήρωα. Κυρίως στις μικρές ηλικίες αυτό πιάνει καλύτερα. Τι καλύτερο μπορούμε να έχουμε σε ένα πάρτι από έναν Batman, από έναν Spider-Man, ρε παιδί μου. Το ατύχημα αυτό φταίει ώστε η μέση του Spider-Man να είναι πάντοτε λυγισμένη προς τα εμπρός. Δεν έχετε δει ποτέ εσείς το Spider-Man να κάθεται όρθιο. Εξαιτίας του ατυχήματος αυτού, ο Spider-Man δεν μπορεί να συντεντώσει τη μέση του. Τώρα εξηγείτε. Λόγω του ατυχήματος αυτού δεν μπορεί να σηκωθεί όρθιος ο Spider-Man και τον βλέπετε συνέχεια σε κάτι τέτοιες πόζες. Spider-Man! スパイダーマン。冷血動物、マシンベム殺し、スパイダーマン。
界チャンピオン、スパイダーマン。キノコ狩りの男、スパイダーマン。鉄十字キラー、スパイダーマン。Βέβαια δεν ξέρω αν είναι από το πέσιμο ή αν έχει κάνει φυλακή ο Spider-Man ή πολύ απλά μπορεί να γνωρίζει τον Leonardo DiCaprio. Το θέμα δεν είναι εδώ. Το θέμα είναι ένα! Το θέμα είναι ότι είμαι ο καθηγητής Dixon. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και κρίνω το βίντεο αυτό. Okay.